Λίμπερο 107,4. Το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου στην εκπομπή Control. Μιχάλη Τσόχος, καλησπέρα σας κύριε Τσόχου, τι κάνετε? Ο Ρολάντο Γκιάρο. Ναι. Center back. Ναι. Πολύ καλό. Ακόμα, εγώ νόμιζα ότι είχε τελειώσει πριν από λίγο καιρό, αλλά τώρα βλέπω πάλι ζητάει διάφορα. Μάλιστα. Και αυτός. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά και... Τι ζέστη έχετε εκεί? Μας αρέσουν, εγώ ερχόμουν με 35 πριν, ναι, πριν από αρκετές μερικές ώρες. Είμαστε λίγο καλύτεροι εμείς. Εσείς τι είστε, 38? 37 εμείς. Έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Πιο πάνω είστε. Τα τελευταία χρόνια βέβαια πολλές φορές κερδίζουμε εμείς. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό. Ενώ τα παλιά τα χρόνια δεν συνέβαινε αυτό. Πάντα μας κερδίζατε. Ναι, ναι. Στη ζέστη εννοώ. Στο κρύο κερδίζαμε πάντα εμείς, εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, με τα γραφικά, ξέρεις, είναι πολύ ωραία αυτή η περίπτωση τώρα με τον Μπράμπετς, τι ακριβώς θα γίνει ή τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε μείνει στην διαρροή της ΠΑΕ πριν από κάνα δίωρο ότι δεν υπάρχει θέμα. Δεν συνεχίζεται το θέμα του Μπράμπετς. Δεν το δίνουμε, δεν το δίνουμε. Αυτό, πιο απλά. Ναι. Ο Άρης, πώς πρέπει να έχει γίνει, πρέπει να έχει γίνει ως εξής. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε φτάσει ποτέ στα 2 εκατομμύρια. Όποια φορά είχε, όσες φορές είχε ερωτήσει, δεν είχε κάνει επίσημη πρόταση. Είτε έβρισκε τοίχο, είτε άκουγε μια απάντηση, δεν είναι ακριβώς ο Μπράβιτς. Πόσο ακριβώς ρώτησε ο Παναθηναϊκός, εμείς μπορούμε να δώσουμε και ένα εκατομμύριο. Όχι, δεν συζητάμε, είναι ακριβώς ο Μπράβιτς. Κάποια στιγμή ο Άρης να είπε ότι η τιμή στην οποία θα συζητάγαμε είναι 2 εκατομμύρια. Οπότε ξέρω εγώ του τύπου δεν πρόκειται να γίνει αυτή η μεταγραφή. Μέχρι ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε και είπε ότι okay, 2 εκατομμύρια. Εκεί φάνηκε ότι θα γίνει το deal, αλλά όπως φαίνεται το καρυπίδι μάλλον το είχε πει το 2 εκατομμύρια για να το πει και δεν το εννοούσε γιατί δεν πίστευε ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει 2 εκατομμύρια για τον Μπράβιτς. Και παρά το γεγονός ότι με τον αρχικό εφηνιασμό είχε πει, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι okay, σε αυτό το ποσό θα τα βρούμε, δεν ξέρω τι μπορεί να μεσολάβησε μετά, μπορεί να το ξανασκέφτηκε, μπορεί να το συζήτησε με τον Βαλίκουτσα, μπορεί να διαπίστωσε ότι ο Παναθηναϊκός καίγεται και θα ανέβει κι άλλο, δεν μπορώ να εκτιμήσω τι. Και σήμερα το πρωί νωρίς ενημέρωσε τον Παναθηναϊκό ότι δεν πουλείται, έτσι ούτε με τα 2 εκατομμύρια. Στο Παναθηναϊκό δεν, σαν να μην πτωήθηκαν από αυτό. Σαν να πιστεύουν ότι κάποιο όπλο έχουν ή εκτιμούν, ξέρουν μέσα τους ότι θα ανέβουν κι άλλο, δεν ξέρω γιατί. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει κλείσει το θέμα και πλέον από τη στιγμή που διέρευσε, γιατί ο Παναθηναϊκός μεταφέρει στους ρεπόρτερ του ότι εμείς δεν το διαρρεύσαμε ποτέ, από τον Άρη υπήρξε διαρροή. Στα 2 εκατομμύρια συμφωνεί ο Άρης και μας τον δίνει. Εμείς αν δεν τελειώνει η μεταγραφή δεν θα λέγαμε τίποτα. Από τη στιγμή όμως που διέρευσε σας λέμε ότι υπάρχει θέμα. Και ότι παρά το γεγονός ότι ο Άρης όντως λέει όχι στα περίπου 2 εκατομμύρια που δίναμε, εξακολουθεί να υπάρχει θέμα και εξακολουθούμε να φέρουμε τον παίκτη και εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι έχουμε πιθανότητες να τον πάρουμε. Χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες στους ρεπόρτερ τι σημαίνει αυτό, αν σημαίνει δηλαδή ότι θα ανέβει ξέρω εγώ στα 2,5 και θεωρεί ότι με τα 2,5 θα το πάρει ή αν σημαίνει ότι έχει ξεσηκώσει τον παίχτη, ο οποίος διάβαζε στα ρεπορτάζ ότι είχε πει στους συμπαίκτες του στον Άρη χθες ότι φεύγει για τον Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πώς ακριβώς αισθάνεται ο Παναθηναϊκός ότι το θέμα δεν έχει τελειώσει ενώ ο Άρης είναι κατηγορηματικός. Ίσως να αισθάνεται ότι ακόμα και με τα 2 εκατομμύρια θα γίνει γιατί ο Άρης έχει ανάγκη τα χρήματα και θα αλλάξει άποψη. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα, αλλά Παναθηναϊκός λέει ότι υπάρχουν ακόμα 48 ώρες διαπραγμάτευσης και ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Περιμένουμε να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Απ' τη μία ο Άρης που λέει ότι δεν τίθεται θέμα πλέον και απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός ότι έχουμε ακόμα 48 ώρες. Ότι δεν τελείωσε η διαπραγμάτευση. Ναι. Ωραία είναι αυτά, μου αρέσουν. Μόνο που δεν καταλαβαίνουμε χθες. Μαθαίνουμε πως κύλησε το story μέχρι εδώ, αλλά δεν έχουμε καμία ένδειξη για το αν θα κυλήσει και πως θα κυλήσει από εδώ και πέρα. Γιατί
Okay, μπορείς να λες ότι, και το ακούω κιόλας, όταν διεκδικείς ένα παίχτη να λες, okay, μπορεί να πήραμε μια αρνητική απάντηση, αλλά δεν τέλειωσε το θέμα. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να τον διεκδικούμε. Αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο συνεχίζει να διεκδικεί τον παίχτη Παναθηναϊκός. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Θα τον διεκδικήσει με περισσότερα χρήματα, θα τον διεκδικήσει γιατί πιστεύει ότι θα πάει ο ίδιος ο παίχτης στον Άρη και θα πει, τι έγινε εδώ, είχαμε συμφωνήσει, συμφώνησα κι εγώ, γιατί τα γυρίζετε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός πιστεύει ότι μπορεί να γίνει, μπορεί να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε αυτόν και τον Άρη για τον Μπράβετς. Αλλά θα μάθουμε σύντομα. Από ό,τι καταλαβαίνω βέβαια και στον Άρη υπήρξε, είδα μάλιστα και σήμερα και κάποια πρωτοσέλιδα, είδα και κάποιες αντιδράσεις σε φίλων του Άρη, σε site φίλων του Άρη ή σε δημοσιογραφικά site που πρόσκειται στον Άρη. Είδα κάποια δημοσιεύματα που βγάζουν έναν εκνευρισμό, μια δυσαρέσκεια, μια απογοήτευση των φίλων του Άρη. Την ίδια ώρα που δεν πάνε καθόλου καλά οι πωλήσεις διαρκές, καμία σχέση με την περσινή σεζόν, πολύ πιο χαμηλά επίπεδα. Με τόσες μεταγραφές. Ναι. Μπράβο. Είναι πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήταν το... Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, από την πληροφόρηση που είχα γιατί ρώτησα, μάλλον δεν ρώτησα, μου το είπαν και ρώτησα, ο Άρης πρέπει να έχει δώσει βαριά διευθυντικές διαρκές τους τώρα. Ενώ η προσδοκία ήταν για πολλά περισσότερα. Πιθανόν κάτι το ένα, κάτι το άλλο, κάτι το παράλληλο, να έκαναν τον Καρυπίδη να σκέφτηκε ότι όπα δεν θα πουλήσουμε και αυτόν. Υπάρχει και αυτή η φημολογία ότι ο Πάλμα έχει πουληθεί στην ΑΕΚ, απλώς ο Άρης έχει ζητήσει να τον κρατήσει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί η ΑΕΚ δεν καίγεται να τον πάρει τώρα και μπορεί να περιμένει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Που δεν ξέρω αν έχει βάση ή όχι, αλλά αυτή είναι η φημολογία που υπάρχει, ότι έχει υπάρξει συμφωνία για την παραχώρηση του Πάλμα, αλλά απλώς ο Άρης έχει ζητήσει να τον κρατήσει. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, και αν είναι έτσι, αν μετράει και αυτό, ότι δηλαδή ο Άρης έχει συμφωνήσει για μια ακόμη πώληση, οπότε είναι να εισπράξει κάποια καλά χρήματα έτσι κι αλλιώς, επιπλέον καλά χρήματα μέσα στο καλοκαίρι. Θυμίζω ότι έχει κάνει ήδη πωλήσεις ο Άρης, έχει πωλήσει τον Ντιματέο, έχει πωλήσει τον Χρυσόπουλο, έχει πωλήσει τον αριστερό μπακ, δεν είναι ότι δεν έχει κάνει πωλήσεις μέσα στο καλοκαίρι, και ίσως να σκέφτηκε ότι δεν είναι απαραίτητο και τον Μπράμπετς. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό ατού. Ακόμα και αν σε πιέσει ο Μπράμπετς, δεν έχει και πολλά να σου πει, γιατί πριν δύο μήνες, τρεις, ανανέωσε το συμβόλαιό του. Κοίταξε, οπότε τον Μπράμπετς η υπόθεση ενοχλεί περισσότερο, γιατί είναι και σε ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, αν μιλούσαμε για μια πώληση του Μπράμπετς, αυτό έφερε μεγαλύτερη αντίδραση, φυσικά, εννοώ. Αν ήταν πώληση, ας πούμε, στην Γκένκ, τώρα την έχω μπροστά μου, ας πούμε, και το αναφέρω παραδειγματικά, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη αντίδραση. Έτσι σου λέει ομάδα του εξωτερικού, δεν είναι να πάει και ο παίκτης, okay, εντάξει, γίνεται, είναι λίγο πιο λάσκα τα πράγματα. Τώρα όμως, επειδή είναι ο Παναθηναϊκός και επειδή προηγήθηκε ο Καμαρά στον Ολυμπιακό, ο Μαντσίνη στον Παναθηναϊκό, ο Χρυσόπουλος, okay, είναι μικρός, δεν τον είδαμε, δεν υπάρχουν και τόσο μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά και ο Μπράμπετς πάλι στον Παναθηναϊκό, σε ελληνική ομάδα, είναι ένα θεματάκι. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί το θυμικό του οπαδού είναι κάτι που ενοχλεί. Ναι, δεν είναι ο οπαδός, ας πούμε, του Αστέρα Τρίπολης, να πεις ότι εντάξει, το δίνουμε σε μια μεγαλύτερη ομάδα κτλ. Ο οπαδός του Άρη βλέπει ότι πάει σε μια ομάδα ανταγωνιστική, ας πούμε. Και δεν το θέλει, δεν του αρέσει. Πέρα από το Αθήνα Θεσσαλονίκη αυτό που υπάρχει. Εγώ θα ήμουν πιο κατά αυτή τη απόφαση αν ήξερα τι λέει ο Παλίκουτσα και ο Τρεζής. Δηλαδή, αν ο Παλίκουτσα είναι της άποψης ότι, όπα, ως εδώ και μην παρέκει, αυτός εδώ είναι αναδικατάστατος, ή τουλάχιστον αναδικατάστατος, δεν υπάρχει κανείς στο ποδόσφαιρο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο μέγεθος αυτή τη στιγμή στην ομάδα και μην το πειράζεις,
θα έλεγα ότι πολύ καλά κάνει ο Καρυπίδης. Αν ο Παλίκουτσα και ο Τερζής είναι της άποψης ότι okay, πολύ σημαντικός, γιατί αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά με αυτά τα λεφτά μπορούμε να τα επενδύσουμε στην ομάδα και να την κάνουμε ακόμα καλύτερη, θα έλεγα ότι θα τους έβαζα μπροστά και θα έλεγα αυτό είναι το σωστό. Γιατί ξαναλέω, όπως πληροφορούμαστε, δεν είναι ένα deal που να πεις ότι ο Άρης ξεπούλησε. Είναι 31 ετών ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποκτήθηκε ελεύθερος και έρχεται μια πρόταση στόπερ, όχι σεντερφόρ, και έρχεται μια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ξαναλέω, αν ο Παλίκουτσα και ο Τερζής ήταν της άποψης όπα, αυτό εδώ μας τεινάζει στον αέρα, καλά κάνει ο Καρυπίδης και λέει όχι. Αν ο Παλίκουτσα και ο Τερζής ήταν της άποψης ότι okay, θα το λύσουμε, έχουμε έτοιμες λύσεις, ήδη γράφτηκε αυτομάτως μόλις έγινε γνωστό χθες το απόγευμα ότι μάλλον φεύγει η περίπτωση του Ρόουζ και του Ρουίθ. Το Ρόουζ τον ξέρει ο Άρης πάρα πολύ καλά, νομίζω έτσι καλώς τον κοιτάει, ανεξάρτητα από την περίπτωση του Μπράμπετς. Το λέω γιατί είναι ένας παίκτης που ξέρει την ομάδα, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη η προσαρμογή του. Αν ο Παλίκουτσα και ο Πεντερζής ήταν της άποψης ότι με αυτά τα χρήματα μπορούμε να επενδύσουμε στην ομάδα και να την κάνουμε καλύτερη, θα έλεγα ότι okay, καταλαβαίνω το θυμικό των οπαδών, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε το σχεδιασμό μας και καλά θα πάει και με αυτά τα χρήματα θα γίνουμε καλύτερη ομάδα. Δεν ξέρω τι λέει ο Παλίκουτσα επ' αυτού και ο Τερζής, οπότε δεν μπορώ να έχω και άποψη για να σου πω ότι καλά κάνει ο Άρης και δεν τον δίνει ή κακώς κάνει ο Άρης και δεν τον δίνει με αυτά τα χρήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυτός που σχεδιάζει την ομάδα, αυτός που ξέρει την ομάδα μπορεί να καταλάβει πολύ καλύτερα από εμάς απ' έξω που okay, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του πρωταθλήματος, δεν υπάρχει αμφιβολία, που ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι για τον Άρη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά μόνο πώς το λένε, ο Νίκο Κύρης του σπιτιού μπορεί να ξέρει επίσης πόσο σημαντικό είναι και για τον Άρη αυτά τα 2 εκατομμύρια ευρώ που θα έπαιρνε. Οπότε δεν είμαι υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης. Εκτός του Μανδά, του τερματοφύλακα του Όφη, ποιον θεώρησε άλλον έτσι πολύ καλό τερματοφύλακα που μπορεί να αγοράσει μια ομάδα μεγάλη? Έλληνα εννοείς? Ναι. Και ξένο τώρα, ξένος θα ξεφύγουμε πολύ ρε παιδί μου, αλλά ναι. Πες ότι αύριο το πρωί φεύγει ο Κοτάρσκι, ποιον θα πάρει ο ΠΑΟΚ? Δεν θα πάει σε νεαρό προφανώς, σε ταλέντο, θα πάει σε έμπειρο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει ένας θεματοφύλακας να μπορεί να σταθεί, πιστεύεις? Όχι, που να μπορεί να τον αποκτήσει. Δεν υπάρχει. Τι να συζητήσουμε τώρα, να μην συζητήσουμε για τις θεματοφύλακες του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ, να συζητήσουμε για όλους τους υπόλοιπους. Όχι, δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να το σηκώσει και να πεις αυτός είναι, οκ, μια χαρά. Πώλησε το Κοτάρης και αλλά πήρε αυτόν, μια χαρά. Ο Μαντάς είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος θεματοφύλακας. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ένα μικρό παιδί και πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει έναν χρόνο πολύ σπουδαίας μπάλας πίσω του, τον φετινό. Δεν τον έχουμε δει σε μεγάλη ομάδα. Ναι, θα επένδυα επάνω το συζητητή. Αλλά με δεδομένο ότι και ο δεύτερος θεματοφύλακας του ΠΑΟΚ είναι ο Ζίβκοβιτς, είναι ένα ρίσκο όπως και να το κάνουμε. Θα μου πεις δεν ήταν ρίσκο ο Κοτάρσκι. Ναι, ρίσκο ήταν. Αλλά ξέρεις, δεν παίρνεις κάθε χρόνο το ρίσκο με τον θεματοφύλακα σε νεαρή ηλικία και περιμένεις να σου βγει. Απ' την άλλη, αν με ρωτάς αν έχει τις προοπτικές ο Μαντάς να εξελιχθεί στις σπουδές του θεματοφύλακα, τις έχει. Τις έχει. Άλλωστε για το Μαντάς, τον Ατρόμητο, μιλάγανε από όταν ήταν 16. Ναι. Ότι έρχεται ο επόμενος θεματοφύλακας της εθνικής ομάδας. Δεν είναι ένα παιδί που μας ξάφνιασε πέρυσι. Ίσα-ίσα που μάλλον ξαφνιαστήκαμε από το ότι δεν βγήκε στον Ατρόμητο εκείνο το εξάμηνο που τον χρησιμοποίησε πολύ ο Ατρόμητος και έκανε μερικά λάθη κυρίως με τα πόδια, κάποια πολύ εύκολα λάθη και λίγο έλειψε να χαθεί γιατί είναι και πολύ ευαίσθητη η θέση του θεματοφύλακα.
Αλλά στην πραγματικότητα για το ταλέντο του παιδιού ξέρουμε από τα 16 του. Και πέρυσι με τον Όφη έχει κάνει τρομερή σεζόν. Ακριβώς πόρνο, ξέρεις. Έχουν ρωτήσει κι άλλοι. Έχει ρωτήσει και η ΑΕΚ, έχει ρωτήσει και ο Παναθηναϊκός. Δεν θα συζητάει ο Όφη αν το νούμερο δεν ήταν 7, αν το νούμερο δεν είναι 7 ψήφιο. Δηλαδή το λιγότερο που μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή είναι 1 εκατομμύριο. Βέβαια θα μου πεις αν ο Πάπου μέσα στον Κοτάρσκι, οκ, προφανώς θα έχει πάρει πάρα πολύ καλά λεφτά. Πάρα πολύ καλά λεφτά. Δεν φαντάζομαι ότι ο Πάπου θα δώσει τον Κοτάρσκι για χρήματα αντίστοιχα με το Ίγκασον. Φαντάζομαι ότι αν δώσει τον Κοτάρσκι θα πάρει πολύ καλύτερα χρήματα από αυτά που πήρε από τον Ίγκασον. Οπότε εκεί οι επιλογές σου όταν έχεις κάνει και τέτοιο deal είναι... φτάνουν και πολύ πιο μακριά από το ελληνικό πρωτάθλημα και από μια καλή λύση του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Δεν ξέρω, οπότε... θα χρειαστεί, γιατί έτσι ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ανακοινώνει και επίσημα τον Παπαπέτρου την επιστροφή, νομίζω ότι θα... εγώ αυτό που έχω πληροφορηθεί είναι ψάχνει τερματοφύλακα ο ΠΑΟΚ ήδη, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε θέμα και με τον, με τον Κοτάρσκι. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Ψάχνει τερματοφύλακα, πάνω να πει ότι καταλαβαίνει, υποψιάζεται ή έχει ενημερωθεί από τους μάνατζερ του Κοτάρσκι ή το έχει καταλάβει από την αγορά γιατί το έχουν χτυπήσει την πόρτα. Ομάδες ότι θα έρθει μια πρόταση που θα δυσκολεύεται να πει όχι. Μακάρι να μην φύγει, εγώ το δαμάζω αυτό το παιδί. Τώρα που μου το λες, είναι μια ωραία ερώτηση προς τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ποιο θα είναι το ποσό που θα τον τελειάζε. Ειλικρινά δεν μπορώ να το φανταστώ, γιατί δεν είναι και ένα παιδί που το πήρε τσάμπα. 2,5 εκατομμύρια έδωσε. Ναι. Δεν το θυμόμουν με ακρίβεια, αλλά θυμόμουν ότι είναι 2 ή 2 πλάς τα λεφτά που έδωσε. Άρα δεν υπάρχει τρόπος να φανταστώ ότι θα δελεαστεί, ξέρω εγώ, αν κάποιος του δώσει. Γι' αυτό είπα, δεν μπορεί να γίνει μια τρία μεταγραφή σε καμία περίπτωση με τα λεφτά του, της μεταγραφής του, επίπεδο της μεταγραφής του Ίγκασον, δηλαδή τα 4 ή τα 4,5 εκατομμύρια. Εγώ έχω μάθει ότι έχω μια πληροφορία ότι λέει, υπάρχει μια πρόταση κοντά στα 10. Okay. Εκεί αλλάζει η κουβέντα, γιατί το επόμενο ερώτημα είναι... ξεκάθαρο, να τον κρατήσεις πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να πιάσεις στο μέλλον. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ ευαίσθητη η θέση του ανθρώπου, αλλά είναι πάρα πολλά χρήματα και τα 10 εκατομμύρια. Θέλω να πω ότι μπορεί να βρεις πια, οι ορίζοντες σου ανοίγουν. Ναι, αν ισχύει αυτό τώρα, μια προφορία, ξέρεις, είναι περίοδος τώρα που καθένας λέει το μακριτήριο. Εγώ το αφήνω στην άκρη και λέω να μην είναι 10. Ναι. Δεν μπορεί πάντως να μην είναι κάπου εκεί κοντά, γιατί αλλιώς τι να μπει ο Μπάουκ στην κουβέντα. Ναι. Δηλαδή να δώσει κάποιος 4 εκατομμύρια ή 4,5 ή 5. Δηλαδή, παιδιά, ένα χρόνο τον έχω και πριν ένα χρόνο πλήρωσα 2,5 και να τον πάρω. Δηλαδή, μου δώσετε 1,5-2 εκατομμύρια παραπάνω, για ποιο λόγο, επουδενή. Άρα, θέλω να πω ότι πρέπει να είναι κάπου εκεί τα χρήματα για να μπει στη διαδικασία να δελεαστεί ο ΠΑΟΚ. Να μην είναι 10 και να είναι 8, να είναι 8, να είναι 9, αλλά δεν μπορεί να δελεαστεί με 5 εκατομμύρια ευρώ για κάποιο παίχτη που πήρε πέρυσι με 2,5 και που βλέπει τι εξέλιξη έχει και που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ξαναλέω, και η εθνικότητα. Δηλαδή, ο ταλαντούχος κράτης ποδοσφαιριστής, ο ταλαντούχος κράτης ποδοσφαιριστής πληρώνεται παγκοσμίως πολύ πιο ακριβά από πολλούς άλλους ταλαντούχους άλλης εθνικότητας ποδοσφαιριστές. Η διαδρομή επίσης, ότι αυτό το παιδί το έχει επιλέξει σε νεαρή ηλικία ο Άγιαξ. Όλα αυτά είναι πάνω να μετράνε. Το ότι παίζει στην Εθνική Κροατίας Άντερ 21 και άρα η προσδοκία είναι ότι σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Κροατίας. Όλα αυτά μετράνε πολύ. Άρα η προσδοκία να βγάζει χρήματα από αυτόν σοβαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να δρεαστεί από 4 και 5 και 6 εκατομμύρια. Θα πρέπει τα εκατομμύρια να είναι πολλά. Ποια ομάδα μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά για τον τερματοφύλακα, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη που ψάχνουν τερματοφύλακες και έχουν μεγάλα πορτοφόλια. Είχε ακουστεί παλιότερα η Aston Villa, φαίνεται ότι ψάχνει. Ψάχνει η Manchester United, ακόμα και αν πάρει τον Ονάνα, για έναν πολύ καλό αλλά πνευματικό. Ψάχνει η Inter, γιατί δίνει τον Ονάνα, και μάλιστα η Inter ψάχνει 2 τερματοφύλακες. Ψάχνει Nottingham Forest τερματοφύλακα.
και η Nottingham Forest αρέσκεται στο να κάνει προτάσεις για παίχτες που έχουν διακριθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θυμίζω προσπάθησε να πάρει τον Πινέδα η Nottingham Forest. Δεν ξέρω, αλλά ξέρεις, πρέπει να είναι τέτοιο πορτοφόλι για να μιλήσουμε για μεταγραφή 10 εκατομμύριων ευρώ. Ή ξέρω εγώ, ένα πολύ καλό πορτοφόλι στη Γερμανία. Δεν ξέρω ποιες ομάδες ψάχνουν. Ψάχνει η Bayern, αλλά δεν νομίζω ότι έχει φτάσει το παιδί σε αυτό το επίπεδο να συγκινεί την Bayern για να τον πάρει για βασικό. Ή τουλάχιστον για πολύ καλό αναπληρωματικό, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τον τραυματισμό του Neuer, που όλο γυρίζει και δεν έχει γυρίσει ακόμα. Ναι. Σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν ψάχνει άλλη ομάδα στη Γερμανία από τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι ψάχνει Dortmund τραυματοφύλακα. Δεν ξέρω αν ψάχνει Λειψία τραυματοφύλακα. Αν και λογικά επιστρέφει που έπαθε ρηξιά στον Γκουλάτσι. Τέλος πάντων, πρέπει να είναι μεγάλο το πορτοφόλι. Έτσι. Για να δούμε, θα έχουμε να το συζητάμε τις επόμενες μέρες το θέμα του Κοτάρση σίγουρα. Λοιπόν, και εγώ το είχα δει το έργο μήνες πριν, γιατί λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση για αυτή την τερματοφυλακά. Το θυμάμαι. Όχι μόνο μήνες πριν, μου είχε συζητήσει να το ψάξω και την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 6-7 μέρες. Ναι, ναι. Και ψάχνοντάς το, η απάντηση ήταν αυτή που πήρα. Ότι πώς να φύγει ο Κοτάρση από τον ΠΑΟΚ πέρυσι, εκτός και αν έρθει κάποιος και ακουμπήσει πάρα πολύ σοβαρά λεφτά. Δηλαδή, απάντηση ήταν αυτή που σου περιέγραψα. Για κάποιον που δώσαμε 2-2,5. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Μιχάλη. Γιατί να το κλείσουμε με 4 ή με 5. Να κλείσουμε. Αν εκτιμάται ότι θα έρθει κάποιος και θα δίνει 10 για τον Κοτάρσκι, okay, εκεί μπορεί να γίνει κουβέντα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το πρόβλημα, ο προβληματισμός, ξέρω εγώ πώς να το πω όσο πιο κομψά γίνεται, είναι ότι θέλει και αυτός να φύγει. Και εκεί είσαι σε μια φάση, κάτσε ρε φίλε, μπορείς να θέλεις να φύγεις. Ο καθένας μπορεί να θέλει να φύγει. Ναι, αλλά κάτσε. Okay. Ο καθένας μπορεί να θέλει να φύγει. Ούτε συμβόλαια, ούτε τέλος πάντων. Σωστά. Πάντα υπάρχουν και ορισμένα όρια. Δηλαδή είσαι ένα χρόνο στην ομάδα. Εμείς σε πήραμε και δεν έπαιζες από το σύλλογο που σε πήραμε. Ναι, όλα αυτά. Σε κάναμε βασικό και σε αναδείξαμε. Ποιος θα το πει αυτό. Δεν μπορεί να απαιτείς σε ένα χρόνο να φύγεις. Ποιος θα το πει αυτό. Ο ΠΑΟΚ. Ποιος θα το πει, πρόσωπο. Όποιος, ο Μπότο που τον έφερε, ο Λουτσέσκου που είναι ο προπονητής του, ο Σαββίδης, όποιος. Θέλω να πω, πάντα υπάρχει ο τρόπος που ο παίχτης θέλει να φύγει. Με τον Ίγκερσον ήταν διαφορετικό. Ο Ίγκερσον μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ ήμουν τόσα χρόνια εδώ, προσέφερα, σας φέρνω πάρα πολύ καλά χρήματα, μετά από 4 χρόνια θέλω να αλλάξω περιβάλλον, μπλου. Έχει κάποια επιχείρηματα. Ο Κοτάρσκι δεν έχει κανένα επιχείρημα. Εκτός κι αν έρθει, ξαναλέω, Ίντερ. Οπότε εκεί θα σου λέει, όπαρε φίλε μου, κόψει το δρόμο. Αλλά και εσύ παίρνεις ένα σκασμό λεφτά. Δεν το ξέρω αν υπάρχει αυτό. Δηλαδή ήρθε Ίντερ και με ζητάει και μου λέει, γιατί σε ένα χρόνο θέλω να φύγω. Γιατί δεν ξέρω αν θα ξανάρθει Ίντερ να με ζητήσει. Τελικό Champions League έπαιξε. Και σου δίνει και 10 εκατομμύρια. Άμα ξέρουμε την ομάδα και τα λεφτά, θα μπορούσαμε να καταλάβουμε αν έχει την οποιαδήποτε βάση το επιχείρημα του Κοτάρσκι. Αλλά έτσι γενικώς θέλω να φύγω, θέλει. Είναι η απάντηση. Θέλει. Εκεί χρειάζεται ισχυρό πρόσωπο. Ναι, βέβαια, θέλει. Ένα χρόνο είσαι εδώ. Εμείς κάναμε μια επένδυση και πήραμε το ρίσκο. Δεν έγινες μάγκας μόνος σου, έγινες μάγκας με τα δικά μας λεφτά και τη δική μας διάθεση να σε στηρίξουμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να θες να το εξαργυρώσεις ένα χρόνο. Για τον οποιοδήποτε Κοτάρσκι που θέλει να φύγει. Λοιπόν, εμείς φύγαμε πολύ από την ώρα, μας με παρέσυρε η κουβέντα. Λόγκμπετ λοιπόν και σήμερα ήταν ο χορηγός αυτού του. Πάρα από 20 λεπτό λοιπόν που φύγαμε από την ώρα σήμερα, όπως κάθε μέρα, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, όπως μαζί μας ήταν η Ιζομάτ Θερμοσύστημα, τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, εξοικονομείται χρήματα, εξοικονομείται ενέργεια, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλάζουν την εξωτερική όψη του κτηρίου σας, τα πλέον πιστοποιημένα συστήματα θερμομόνωσης στα Ιζομάτ, και μαζί μας ήταν και η Ντρόπιο Σέντης ΑΕ, εταιρεία εγγύησης στον χώρο της Φίλτρανς στην Ευρώπη το 1971, είτε μιλάμε για τη Φίλτρανς στην Ευρώπη στη γεωργία, είτε μιλάμε για την βιομηχανία, είτε μιλάμε για την Φίλτρανς στην Ευρώπη στο σπίτι σας, στο νεράκι που πίνετε. Η Ντρόπιο Σέντης είναι εταιρεία εγγύηση, μπαίνετε στο drop.gr και βρίσκετε ό,τι ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και στα δικά σας. Θέλω. Χαίρετε, τα λέμε tomorrow. Γεια σας. Με τρίγκαρες, με κοτάρσκι πολύ. Γεια σου. Γεια σας, γεια σας.